Κυρία Ζαχαράτου, είστε από το ΓΕΛ Κορινού. Θέλω να γυρίσετε το ρολόι του χρόνου πίσω και να σκεφτείτε ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν διοριστήκατε και πώς αυτό συνδέεται με τη συμμετοχή σας στην ταινία ως νεοδιόριστη καθηγήτρια πλέον σε ένα ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών εν έτη 2008. Λοιπόν, ο ρόλος μου στην ταινία ήταν, όπως είπατε ακριβώς, της νεοδιόριστης καθηγήτριας, η οποία αντιμετωπίζει την πρώτη μέρα στο σχολείο με πάρα πολύ άγχος και με διάφορα έτσι, πρωτόγνωρα συναισθήματα. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην καθημερινότητα. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι λίγο έτσι, πιο τραβηγμένο στην ταινία τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και αν γυρίσω το χρόνο πίσω, έχω το ίδιο άγχος και την ίδια ένταση κάθε μέρα, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από τότε. Πώς σας αντιμετώπισαν οι μαθητές σας, όντας καθηγήτρια του σχολείου, από μια άλλη οπτική, μέσα από μια κινηματογραφική κάμερα? Ναι, αυτό ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία και για τα παιδιά και για μένα, που τώρα δεν τα αντιμετώπισα ως μαθητές μου, αλλά σαν συναδέλφους ειδοποιούς. Βέβαια δεν ήταν και κάτι διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Ήταν σαν να συνεχίζαμε την καθημερινότητά μας. Αποτέλεσε πρόκληση για εσάς να συμμετέχετε στο ρόλο της εκπαιδευτικού? Ήταν κάτι το οποίο είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σας, στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα σας? Είναι μέσα στην προσωπικότητά μου και στο χαρακτήρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Ήθελα να τη μεταδώσω και στα παιδιά. Είχαμε ασχοληθεί και πέρυσι με τον κινηματογράφο σε ένα project που κάναμε και είχαμε γυρίσει μια πολύ μικρή έτσι, ταινία μικρού μήκους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι μια εμπειρία που και τα παιδιά θα πρέπει να τη βιώνουν και να έρχονται σε επαφή και με τον κινηματογράφο αλλά και με το θέατρο. Υπάρχει κάποια αγαπημένη σας ταινία? Ναι, είναι το Αμελή. Η πιο δύσκολη σκηνή της ταινίας ως προς το ρόλο σας? Η πιο δύσκολη στιγμή είναι η στιγμή της παρατήρησης από τη διευθύντρια ότι έχω καθυστερήσει να φτάσω στην ώρα μου λόγω της συγκοινωνίας που είχε αργήσει και αισθάνθηκα έτσι όπως θα αισθανόμουν και αν με παρατηρούσε ο διευθυντής μου στο σχολείο. Είχατε στην ταινία μητέρα μία συνάδελφο εκπαιδευτικό από το σχολείο, την κυρία Ιωάννη Τσαβδάρη. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να συνυπάρξετε σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας? Δεν μπορούσα να τη δώσω μητέρα μου φυσικά, γιατί η σχέση μας είναι πολύ διαφορετική, αλλά ούτε ηλικιακά βέβαια τέριαζαν οι ηλικίες μας, αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση μας από μια άλλη οπτική. Παρέχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αυτενεργήσουν και να δημιουργήσουν εκτός του ασφυκτικού σχολικού πλαισίου, ιδίως στα γυμνάσια και στα λύκεια της χώρας? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά πρέπει να εξασφαλίζονται και οι πόροι, οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, πιστεύω, στο ότι τελικά δεν μπορούμε να αυτενεργήσουμε και να προωθήσουμε τέτοιες παιδαγωγικές, παύλα, εκπαιδευτικές μεθόδους. Θα σας ζητήσω να βαθμολογήσετε τις δύο συναδέλφους σας αναφορικά μόνο με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην ταινία, από αυτό που βιώσατε χωρίς να έχετε δει την ταινία. Τι βαθμό? Με άριστα το 20. Την κυρία Κούρτη και την κυρία Τσαβδάρη. 20 φυσικά. Κυρία Ζαχαράτου, υπήρχαν παιδιά που σας εξέπληξαν θετικά? Διαφοροποιείται η απόδοσή τους στην ταινία από την σχολική τους επίδοση? Ναι, φυσικά. Θεωρώντας βέβαια και πάρα πολύ σημαντική την παρουσία τους και στην ταινία, μπορώ να πω ότι υπήρξαν παιδιά τα οποία με εξέπληξαν, καθώς ανέδειξαν πλευρές του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητός τους, τις οποίες μέχρι τότε δεν είχα διακρίνει. Κυρία Ζαχαράτου, υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία κοινωνικά εκπαιδευτικά ή μη στερεότυπα αναφορικά με τις επιδόσεις των παιδιών από σχολεία της περιφέρειας και τις σχολικές αλλά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες τους? Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχουν καταρριφθεί εδώ και χρόνια? Θεωρώ φυσικά ότι υπάρχουν παιδιά και από τα περιφερειακά σχολεία όπως είναι το ΓΕΛ Κορινού, τα οποία έχουν πάρα πολλά ταλέντα και πρέπει να τους δίνονται όμως και δυνατότητες, γιατί μπορεί να λέμε ότι υπάρχει ισότητα στην εκπαίδευση, ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Μια ευχή που θα θέλατε να κάνετε για την επόμενη σχολική χρονιά, για το ΓΕΛ Κορινού και για σας προσωπικά? Εύχομαι στα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην ταινία, και όχι βέβαια μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά του ΓΕΛ Κορινού, να είναι δημιουργικά, να είναι ελεύθερα, να μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να έχουν επιτυχίες στη ζωή τους και φυσικά να μην χάνουν την ελπίδα τους για το αύριο. Κυρία Ζαχαράτου, θα είστε του χρόνου από μια διαφορετική σχολική αφετηρία.
τι κρατάτε ως καλύτερη στιγμή από την παρουσία σας στο Γιέλ Κορινού, σχολικά και προσωπικά? Κρατάω μέσα στην καρδιά μου τα βλέμματα και τα μάτια των παιδιών και τον τρόπο που με κοίταζαν. Τι αποκομίσατε από τη συμμετοχή σας στην ταινία και αν θα συνιστούσατε ή θα προτρέπατε άλλους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε επόμενες κινηματογραφικές προσπάθειες? Φυσικά και προτρέπω όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, τις οποίες θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά και για τη σχέση που αναπτύσσει με τα παιδιά. Αυτό που θα κρατήσω είναι η σχέση που ανέπτυξα με τα παιδιά τα οποία συμμετείχαμε στην ταινία, τη συνεργασία που είχαμε και όλο αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορέσετε να δείτε κι εσείς στον κινηματογράφο. Είναι σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση του μαθητή για να μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο το ρόλο τους? Αυτό που λείπει από την εποχή μας είναι η συναίσθηση, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα από την πλευρά των μαθητών και όχι από τη δική μας.